να ερχόμαστε λίγο, να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της μελισσοκομείας, να αναφερθούμε λίγο στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι. Από τη μία, ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και κατ' επέκταση μειώνεται και η παραγωγή. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Είναι η πτωτική τάση του μελιού σε πανλαδικό επίπεδο, θα εστιάσουμε σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. 60% η πτώση της παραγωγής και της χασούρας, θα μας τα πει ο κύριος Λιονταράκης σε λίγα λεπτά, την τελευταία πενταετία. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Λιονταράκη, πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ηρακλείου. Πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή χρονιά με την ευκαιρία, κύριε Λιονταράκη. Επίσης, να είστε καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δική μας η χαρά. Ασχοληθήκαμε και πέρυσι, κάναμε μία αναφορά. Τα ξαναλέμε και φέτος. Το πρόσημο για το 2022 στο κομμάτι της παραγωγής πώς έκλεισε? Το πρόσημο έκλεισε χειρότερα από κάθε άλλη χρονιά, θα έλεγα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Σε πλάνο πενταετίας η χειρότερη, θα έλεγα, για το νησί της Κρήτης. Αυτό έχει να κάνει ειδικά με τις εκρήξεις των τιμών στη ζάχαρη που χρησιμοποιείται από εμάς σαν μεταποιήσιμη ύλη για τις μελισσοτροφές μας. Εκτινάχθηκε 3 φορές απάνω, θα σας πω, σχεδόν 3 φορές, το διπλασιασμό των καυσίμων, συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής, συν το πρόβλημα του ότι έχουμε ένα θέμα με την έκρηση του μελιού στο Πεύκο, και εκεί η χρονιά καταλογίζεται στις πολύ αρνητικές των τελευταίων 5 ετών και σχεδόν καταστροφική για την κρητική μελισσοκομεία. Αυτή η κατάσταση γενικά πώς μπορεί να αλλάξει? Αλλάζει εύκολα? Ναι, μπορεί να αλλάξει. Αν η μελισσοκομεία ενισχυθεί σοβαρά από την πολιτεία και από το κράτος, αν υπάρξουν μέτρα στις αν υπάρξουν αποφάσεις πάνω στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, ναι, αλλά και από τους φορείς της Κρήτης, για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και να μπορέσουμε να υπάρξουμε και να έχουμε λόγο ύπαρξης και επιβίωσης. Υπάρχουν προτάσεις από εμάς προς την πολιτεία με μια αγροτική ΚΑΔ να μπορέσουμε να έχουμε μια έκπτωση στη ζάχαρη, ναι, να ελεγχθεί βέβαια το καρτέλ της ζάχαρης από την πολιτεία, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν μας έχουν δείξει ότι ενδιαφέρονται, και στο πετρέλαιο, το ίδιο και στο πετρέλαιο, με μια αγροτική ΚΑΔ, οι επαγγελματίες τουλάχιστον να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παράξουν ένα προϊόν το οποίο έχει μια υπεραξία, έχει μια προοπτική, ανταποδοτικότητα, αν σωστά προσεχθεί. Ξέρετε κάτι, κύριε Λιονταράκη, αυτό το οποίο διαβάζω μέσα από δημοσιεύματα σε πανλαδική κλίμακα, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε, το εξής παράδοξο ποιο είναι? Ότι η τιμή είναι καλή. Παρά τα αυτά, όπως μας είπατε, απειλεί τη βιωσιμότητα ενός κλάδου, ενός επαγγέλματος. Να σας πω, κύριε Νίκο, δεν θα κοιτάζουμε την τιμή αν είναι καλή, και θα σας πω πώς κατέληξε η τιμή να είναι καλή στην Κρήτη. Η τιμή κατέληξε να είναι καλή στην Κρήτη έπειτα από συνεννόηση όλων των φορέων της Κρήτης και των παραγωγών, το οποίο το πετύχαμε με μεγάλη επιτυχία, και σε μεγάλο κομμάτι όλοι ανταποκρίθηκαν σε ένα κάλεσμα που κάναμε Παγκρήτιο, και αποφασίσαμε ότι πρέπει πλέον να πουλάμε σε μια συγκεκριμένη τιμή για να είμαστε έστω και λίγο κερδοφόρα. Δεν το καταφέραμε στο 100%, απλά το επιτύχαμε. Οι προηγούμενες χρονιές ήταν πάρα πολύ δύσκολες σε ζημιογόνες. Γιατί την αγορά την ελληνική την έχουν πλήξει, και γενικότερα την ευρωπαϊκή, αλλά εμείς θα πούμε για την ελληνική, την έχουν πνίξει τα κινέζικα μέλια, οι αθρώες ελληνοποιήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποτιμηθούν τα δικά μας μέλια και να μείνουν στα αζήτητα. Αυτή τη στιγμή με τους πολέμους, με τις ακρίβειες στις μεταφορές στα κοντέινερ, έχουν και αυτοί ένα πρόβλημα στις εισαγωγές, και βρήκαν την αξία τα ελληνικά προϊόντα που έπρεπε να έχουν, και δεν έπρεπε να έχουν επειδή το λέμε εμείς που τα παράγουμε, έπρεπε η ίδια η πολιτεία να τα έχει προστατεύσει τώρα και χρόνια, ούτως ώστε και η ίδια και εμείς να απολαμβάνουμε την υπεραξία. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι, ότι
δεν είναι η τιμή το θέμα να επιβιώσουμε, είναι η ζημιά. Η ζημιά που έχουμε κάθε χρόνο δεν κουλατρίζεται, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Σωστά, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Υπάρχουν συνάδελφοί σας, μιλάω για επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τον κλάδο τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση την έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Θα σας πω ότι ο επαγγελματίας δεν θα εγκαταλείψει το επάγγελμά του, γιατί δεν έχει άλλες επιλογές. Το επάγγελμα της μελισσοκομείας είναι ένα πολύ κοστοβόρο επάγγελμα, το οποίο για να γίνεις επαγγελματίας χρειάζεται να επενδύσεις και πολύ κόπο, πρωί βράδυ δουλειάς, αλλά και πολλά χρήματα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε πίσω. Και γι' αυτό μας βλέπετε και είμαστε και λίγο απαιτητικοί αυτή τη στιγμή προς την πολιτεία και λίγο θα διεκδικήσουμε και διεκδικητή. Πρέπει να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Από τις οχλήσεις έχετε χτυπήσει την πόρτα του Υπουργείου, έχουν δοθεί δεσμεύσεις, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η υπομονή πότε εξαντλείται? ανάλογα που απευθύνεστε. Προς το παρόν εγώ δεν θέλω να γίνω πενευτής στο συγκεκριμένο υφυπουργό. Ο κύριος Χεδίκογλου έχει ενσκύψει απάνω στα προβλήματα της μελισσοκομείας έπειτα και από δικές μας πολύ συχνές επισκέψεις σαν Ομοσπονδία. Βλέπουμε μια ανταπόκριση από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Υπάρχει κάτι στο πλάνο του Υπουργείου για αποζημίωση των μελισσοκόμων. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι σε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Χεδίκογλου, να δούμε τι και πώς και με ποιο τρόπο θα αποζημιωθεί η μελισσοκομεία, ούτως ώστε να πάρουμε μία ανάσα στην άνοιξη που έρχεται, ναι, για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε τη χρονιά. Οπότε, κύριε Λονταράκη, από εβδομάδες όσο έχουμε εξελίξεις. Ναι, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε εξελίξεις. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, άνω τελεία βάζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή τοποθέτηση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λονταράκη.